Φίλοι και φίλες του alphasports.tv της πρώτης αθλητικής διαδικτυακής τηλεόρασης της Κύπρου, καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή Scorebet, εδώ που θα σας μεταφέρουμε τις δικές μας στοιχηματικές προβλέψεις για τους αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής. Φίλε Κύπρο, γεια σου. Καλησπέρα. Τι έχουμε λοιπόν για το Σαββατοκυριακό? Ένα ενδιαφέρον Σαββατοκυριακό θα έλεγα. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ένα αρκετά καυτά φαβορί αυτόν τον Σαββατοκυριακό που είναι σε τιμές του 1.40, 1.30. Δεν ξεχώρισα πάρα πολλά μάτς. Βρήκα 5 παιχνίδια που είναι αρκετά ενδιαφέρον νομίζω. Εσύ? Και εγώ έχω μια πεντάτα αρκετά δυνατή. Νομίζω είναι καιρός να πάμε ταμείο. Γιατί κάπως στραβά μας πηγαίνουν τελευταία κάποια ξεκάθαρα φαβορί στους αγώνες τους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις προβλέψεις σου. Έχω έναν αγώνα το Σάββατο, γι' αυτό είναι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Είναι ο αγώνας του Ερμή με τον Άρη. Αγώνας χωρίς αύριο θα έλεγα για τους τεροπόδαρους, οι οποίοι βρίσκονται στην 11η θέση με 11 βαθμούς. Στους 5 τελευταίους αγώνες τους μετρούν μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Η ελαφρά ταξιαρχία από την άλλη τα πάει περίφημα, αφού βρίσκεται στην 7η θέση με 17 βαθμούς, ναι, μετρώντας δύο νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες στους τελευταίους 5 αγώνες τους. Μακριά από την έδρα του, ο Ερμής χάνεται αφού έχει συγκομιδεί μόλις 3 βαθμούς και αυτές από 3 ισοπαλίες. Η ομάδα του Νίκου Παναγιώτου θέλει την νίκη στην έδρα του για να ξεκολλήσει από την επικίνδυνη ζώνη και νομίζω ότι στο 2-15 θα αποτελέσει στήριγμα στο δελτίο του Σαββατοκυριακού. Άρα έχουμε τον Άσον του Ερμή. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι ένας αγώνας χωρίς αύριο όπως είπα και ο Ερμής πρέπει να τον πάρει για να ξεκολλήσει από τον πυθμέναν της βαθμολογίας. Ο Ερμής ο οποίος είχε αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο μετά την πρόσληψη. Επαναπρόσληψη τέλος πάντων του κύριου Νίκου Παναγιώτου. Αρκετά καλή παρουσία. Από την άλλη, ο Άρης πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, αυτοκτόνησε, μπορώ να πω, με τον Απόλλωνα την τελευταία αγωνιστική, στα τελευταία λεπτά με το 2-2. Άρα κρατάμε τον Άσον του Ερμή. Ναι. Εσύ για το Σάββατο? Εγώ για το Σάββατο θα πάω στα γήπεδα της Αγγλικής Premier League. Εκεί όπου έχουμε για την 17η αγωνιστική στις 7.30 το Newcastle Aston Villa. Η Newcastle Villa είναι 15η με 16 βαθμούς, ενώ στον πυθμένα της βαθμολογίας η Aston Villa με μόλις 6 βαθμούς. Η Newcastle Villa έχει ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις με τις δύο τελευταίες της νίκες, μεγάλες νίκες, καθώς μια ανατροπή στην προηγούμενη αγωνιστική στο Λονδίνο κέρδισε με 1-2 την Tottenham, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε με 2-0 την Liverpool. Ενώ στα τελευταία 5 της παιχνίδια μετράει 3 νίκες. Η Aston Villa από την άλλη δεν πείθει. Προσωπικά για μένα πολύ δύσκολα θα γλιτώσει τον υποβιβασμό αυτή τη χρονιά. Μόλις μια ήττα η Newcastle στα τελευταία 5 εντός της παιχνίδια από την πρωτοπόρο Leicester του Claudio Ranieri με 0-3. Τώρα στα μεταξύ τους παιχνίδια έχω βρει κάποια πολύ ωραία στατιστικά, καθώς στα τελευταία 5 εντός μεταξύ τους η Newcastle μετράει 4 νίκες και μια ισοπαλία, ενώ στα γενικά και πάλι στα τελευταία 5 4 νίκες και πάλι η Newcastle μόλις μια ισοπαλία. Ο Άσος στο 2-5 θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό σημείο για το δελτίο. Αυτό θα προτείνω, τον Άσο της Newcastle, ούτως ώστε να τριτώσει το καλό για την ομάδα του Newcastle. Ενώ έχω και για την Bundesliga και πάλι το Σαββατό και πάλι στις 7.30 στην ίδια ώρα τα παιχνίδια, τον αγώνα Stuttgart-Wolfsburg. Η Stuttgart, η οποία είναι 18η, τελευταία, με 12 μόλις πόντους, υποδέχεται την τέταρτη Wolfsburg, η οποία έχει 26 βαθμούς. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν νίκη και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους. Από τη μία η Stuttgart για να παλέψει για την παραμονή της, από την άλλη η Wolfsburg για να μείνει σε τροχιά Champions League, καθώς με την παρούσα της θέση βρίσκεται εκεί που θα διεκδικήσει, αν σε περίπτωση τερματίσει τέταρτη, το εισιτήριο του Champions League μέσω προκριματικών. Θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι κλασικού γερμανικού χαρακτήρα, πολλά γκολ, επιθέσεις. Η πρόβλεψή μου είναι over στο 1.70, ενώ υπάρχει και επιλογή ρίσκου για τους φίλους μας με το διπλό στο 2.10 της Wolfsburg, αλλά θα κρατήσω περισσότερο το over, χωρίς βέβαια να παραβλέπω το διπλό.
Για την Κυριακή θα πάμε στα γήπεδα της Ολλανδίας, στο παιχνίδι της Βίλεμ με τη Ρότα. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στη 14η και 15η θέση αντίστοιχα με 16 και 15 βαθμούς. Στο ίδιο καζάνι οι δύο ομάδες, η Βίλεμ όμως δίνεται σε τιμές καυτού φαβορί. Στο θεσμό του κυπέλλου μεσοβδόματα η γηπεδούχος ιτήθηκε στην παράταση από τη Feyenoord, ενώ οι φιλοξενούμενοι απέκλεισαν τη Herenveen, ενώ στο πρωτάθλημα πήρε βαθμό και από την Eindhoven. Σε τιμές outsider το χ διπλή ευκαιρία στο 2.30 το επιλέγω γιατί καταρχήν οι ομάδες είναι του ίδιου ελληνικούς και κατά δεύτερον η Ρότα θα είναι πιο έτοιμη για τον αγώνα αφού είχε μια μέρα περισσότερη για ξεκούραση από τη Βίλεμ, η οποία έπαιξε και παράταση. Οπότε νομίζω ότι το 2.30 στο χ διπλή ευκαιρία είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι μια εξαιρετική τιμή για διπλή ευκαιρία. Μιας και πήγαμε στα γήπεδα της Ολλανδίας, θα παραμείνω και εγώ εκεί, όπου στις 5:45 έχουμε τον αγώνα του Ajax με την Graafschap. Ο πρωτοπόρος Έαντας με 38 βαθμούς έχει από κοντά την Feyenoord με 36 και την PSV Eindhoven με 35. Ο Έαντας ο οποίος προέρχεται από ήττα στην Ουτρέχτη από την τοπική ομάδα με 1-0. Θεωρώ ότι απέναντι στην ουραγόν Graafschap θα έχουμε πάρα πολλά γκολ και εύκολη νίκη για τον Έαντα. Πάρτι νομίζω θα κάνει στο Amsterdam Arena. Η πρόβλεψη μου είναι άσος και over στο 1.70, καθώς επίσης και μίχρο τελικό άσο-άσο, επίσης την ίδια τιμή, όπου οι φίλοι τηλεθεατές μπορούν να διαλέξουν ένα από τα δύο σημεία σε περίπτωση που θέλουν να ακολουθήσουν τις δικές μας προβλέψεις. Ενώ έχω ένα άλλο αγώνα στις 3.30 το μεσημέρι, αυτό στις Watford και της Liverpool για την Αγγλική Premier League. Αρκετά καλή παρουσία για την Watford μέχρι στιγμής. Είναι στην 7η θέση με 25 βαθμούς. Στην 9η η Liverpool με 23 βαθμούς. Ένα πόντο δηλαδή πίσω. Η Watford η οποία προέρχεται από ένα σερί με τριών νικών. Ενώ αντιθέτως η Liverpool στο πράγμα μετράει δύο σερινγκέλες με την Newcastle και ισοπαλία με την West Brom. Θεωρώ όμως ότι η Liverpool θα πάρει αυτό το διπλό, καθώς στην Klopp εποχή έχει δείξει ότι τη σπάνε τα διπλά, μόλις μια ήττα με την Newcastle. Στα εκτός είναι άλλη ομάδα, καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε στο Anfield. Θεωρώ ότι το διπλό στο 95 είναι μια εξαιρετική απόδοση και νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το διπλό η ομάδα του Merseyside. Και εγώ αυτό πιστεύω. Έδειξε ο Klopp ότι άρχισε να αφήνει το στίγμα του στη Liverpool. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν καλύτερες μέρες για την ομάδα του Liverpool. Κάτι άλλο που έχουμε την Κυριακή. Εγώ θα σε πάω στην Ιταλία, στο παιχνίδι της Ρώμα με την Genoa. Η ομάδα της Ρώμα έθεσε φρένο στα καλά αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών, η οποία στους 5 τελευταίους αγώνες της μετρά μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία νίκη, με συνεπακόλουθο να πέσει στην 5η θέση. Έχει πιάσει τον κατήφορο η Ρώμα. Σίγουρα, αλλά νομίζω ο τεχνικός της, αν δεν πάρει αυτό το παιχνίδι, νομίζω θα είναι το τελευταίο του. Θα αποχαιρετήσει ακριβώς τη Ρώμη. Η Genoa δεν θυμίζει την ομάδα των τελευταίων χρόνων, βρίσκεται στη 17η θέση με 16 βαθμούς συγκομιδή. Η Ρώμα, η οποία μεσοβδόμαδα δέχτηκε ισχυρό χαστούκι στο θεσμό του κυπέλλου, αφού έχασε στα πέναλτι με 2-4 από τη Σπέτσα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Θύμα έκπληξης στο θεσμό του κυπέλλου έπεσε και η Genoa, αφού αποκλείστηκε από την Αλεσάνδρια. Και η Φιωρεντίνα, να πούμε, η οποία έχει μια πολύ καλή παρουσία στην Ιταλία μέχρι στιγμής. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στη γραμμή κρούσης των Ρωμαίων, αφού στα 5 τελευταία τους παιχνίδια έχουν μόλις έναν γκολ στο ενεργητικό τους. Η προϊστορία μας λέει ότι στα 7 τελευταία παιχνίδια που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, η Ρώμα μετρά 6 νίκες και μία νίκη. Εκτός αποστολής για τους Ρωμαίους θα είναι ο Τότι και ο Τωροσίδης, ενώ για την Genoa ο Παρελότη και ο Περότη, οι οποίοι είναι επιθετικοί.
Νομίζω ότι η ομάδα της Ρώμης στο 1.55 θα πάρει το παιχνίδι, γιατί δεν έχει άλλα περιθώρια να χάνει βαθμούς. Αυτός ο κατήφορος πρέπει να σταματήσει κάποτε. Και νομίζω ότι έχει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να το πράξει αυτό την Κυριακή με αντίπαλο την Τζένο. Άρα κρατάμε και τον άσο της Ρώμας στο Ολύμπικο. Θα μείνουμε στην Ιταλία, στον τέρπι της αγωνιστικής, σε 9.45, Ιντερ Λάτσιο. Η πρωτοπόρος ομάδα του Μαντσίνι, 36 βαθμούς. Έχει απόσταση ασφαλείας 4 βαθμών από την δεύτερη και τρίτη Φιωρεντίνα και Νάπολη αντίστοιχα. Ακολουθεί και η Ιουβέντους στους 6 πόντους, η οποία έχει αρχίσει μια ξέφρενη πορεία. Η Λάτσιο βρίσκεται στην 12η θέση με 20 βαθμούς. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι υπάρχει και φαβορί, είναι η ομάδα του Μιλάνο. Στα 5 τελευταία εντός παιχνίδια μετράει 4 νίκες και μια ισοπαλία στο λευκό 0-0 με την Juventus. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο φαβορί στο σπίτι της η Ίντερ και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το παιχνίδι στο 1.75, παραμένοντας έτσι στην πρώτη θέση με απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εντάξει, η Λάτσιο είναι μια μεγάλη ομάδα. Ακριβώς. Στην Ιταλία, αλλά νομίζω ότι δεν έχει το όνομα και την ισχύ των τελευταίων χρόνων. Να πούμε ότι και η Ίντερ όμως είναι μια ομάδα η οποία δεν δέχεται γκολ φέτος εύκολα. Μπορεί να έπαιρνε με στενά αποτελέσματα τα παιχνίδια της στο αγαπημένο του σκορ, το 1-0. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα που δέχτηκε 4 γκολ, πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει. Τα τελευταία παιχνίδια ειδικά έχει ξεμπουκάρει και πιστεύω ότι θα έχουμε γκολ στο Μιλάνο και θεωρώ ότι θα πάρουν το παιχνίδι. Από Ελλάδα, το παιχνίδι της Βέρειας με τον Αστέρα. Στη 12η θέση βρίσκεται η Βέρεια με 15 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας βρίσκεται στην 6η με 21. Μια Βέρεια που στην έδρα της δεν πείθει, αφού σε 7 παιχνίδια έχει 2 ισοπαλίες και 5 ήττες. Η ομάδα της Τρίπολης είναι σαφώς ποιοτικότερη ομάδα εναντί του αντιπάλου της και το διπλό στο 2.40 είναι μεγάλο κατεμένα. Θα προτείνω το διπλό drone on bet στο 1.75, όπου σε περίπτωση ισοπαλίας δεν χάνουμε, αλλά μας επιστρέφεται το ποντάρισμα μας και νομίζω ότι είναι αρκετά καλό σημείο. Αρκετά καλό σημείο, ναι. Αυτά είχα εγώ. Εντάξει, και εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Είχα μια πεντάδα. Απλά επειδή έχουμε και τον τέρπι της Δευτέρας για την Premier League, Arsenal Manchester City στις 10, δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια αναφορά σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι. Ένας βαθμός χωρίς τις δύο ομάδες. Δεύτερη Arsenal στους 33 βαθμούς, στους 32 η Manchester City. Έχουν από κοντά τη Λέστερ του Κλαουδίου Ρανιέρι. Η Arsenal, η οποία θα πάει περίφημα τον τελευταίο καιρό, είχε τη μεγάλη πρόκριση μέσα στην Ελλάδα για να συνεχίσει στους 16 του Champions League. Στα τελευταία της 5 εντός μετράει 4 νίκες και μια μόλις ισοπαλία. Από την άλλη βλέπουμε τη City να δυσκολεύεται να πάρει αποτελέσματα εκτός. Δεν έχουμε δηλαδή τα διπλά πρωταθλήματος που μας έχουν συνηθίσει οι πρωταθλητές. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Η ομάδα του Βενγκέρ φέτος νομίζω μπορεί να κάνει το έξτρα βήμα με λίγη προσοχή, ίσως και κάποιες μεταγραφές τον Ιανουάριο, καθώς έχει αντιμετωπίσει. Νομίζω, ναι, θα τις χρειαστεί γιατί πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμού. Εντάξει, ναι. Αυτό το παιχνίδι προσωπικά δεν θα το συμπεριλάβω στο δελτίο του στοιχήματος μου για το Σαββατοκυριακό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι με γκολ και από τις δύο ομάδες στο 1.70 τον γκολ. Αυτό έχω να προτείνω για τους φίλους τηλεθεατές. Εγώ δεν ξέρω ακόμη κατά πόσον θα το έχω στην πεντάδα μου. Θα είναι μια απόφαση της τελευταίας στιγμής, αλλά τον goal στο 1.70 και το over στο 1.80 νομίζω είναι αρκετά ναι. Καλά σημεία για αυτό το παιχνίδι. Είναι μια διαλεαστική τιμή, ναι, και εγώ θα το συμπεριλάβω. Μόλις το είδα τώρα, ναι, 1.70 για να μιλάμε πει για επιθετικές γραμμές. Είναι εορταστικό το κλίμα τώρα που θα μπει από εβδομάδα, αλλά νομίζω με τέτοιο παιχνίδι μπαίνει πολύ καλύτερα εβδομάδα για εμάς τους ποδοσφαιροφίλους τουλάχιστον. Σίγουρα. Άρα θα πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
Να ακούσουμε την πεντάδα, την τετράδα συγγνώμη που έχουμε Κύπρο. Δίνω τον Αστέρα Τρίπολης Χ διπλός Drone Bet στο 1.75. Τον Ερμή με τον Άρη Άσο στο 2.15. Τη Βίλεμ με τη Ρόντα Χ διπλή ευκαιρία στο 2.30. Και τη Ρώμα με την Τζένοα Άσο στο 1.55. Ενώ έχουμε και το Newcastle Aston Villa στον άσο της Newcastle στο 2.5. Stuttgart Wolfsburg over στο 1.70. Υπάρχει και η επιλογή ρίσκου στο διπλό της Wolfsburg στο 2.10. Watford Liverpool το διπλό της ομάδας του Merseyside στο 1.95. Ajax Grafschap έχουμε πει άσο και over στο 1.70. Ή άσο half-time full-time επίσης στο 1.70. Inter Lazio άσο στο 1.75. Ενώ έχουμε πει και για το Arsenal Manchester City goal-goal ή και over. Το ξαναλέω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω κατά πόσο θα το συμπεριλάβω στο δελτίο μου, θα είναι αποφάσει τελευταία στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπω να είναι αρκετά πιθανό. Αυτά είχαμε λοιπόν φίλοι και φίλες του alphasports.tv της πρώτης αθλητικής διαδικτυακής τηλεόρασης της Κύπρου. Μία πεντάδα και μία τετράδα. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε περισσότερες ομάδες στο δελτίο σας με μέθοδο συστήματος. Να ζητάτε δηλαδή από τις 9 ή τις 8 ή όσες ομάδες εσείς επιλέξετε. Να θυμίσουμε ότι η Scorebet δραστηριοποιείται στην Κύπρο με πρακτορία σε όλες τις πόλεις, φέρνοντας κοντά μας τις καλύτερες τιμές για την δράση των αγωνιστικών. Από μένα και τον φίλο Κύπρο, γεια σας.